Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στο Σίγμα, άλλη μια εκπομπή The Cooking ξεκινάει με δύο πολύ ωραίες, νόστιμες, εύκολες και γρήγορες συνταγές. Υλικά που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ, εύκολα, και σε πιο μικρό και σε πιο μεγάλο. Αυτός είναι ο σκοπός μου, να μαθαίνουμε ωραίες συνταγές και ξεκινάμε αυτές αμέσως με ένα πάρα πολύ ωραίο χοιρινό, το οποίο έχει μέσα κολοκύθα, έχει πράσο, έχει καρότα, ωραίο θυμάρι. Θα το δούμε αναλυτικά. Αν θέλετε, πάρτε χαρτί και μολύβι ή στυλό, είσαστε έτοιμοι να γράψετε. Μην ανησυχείτε και αν δεν προλάβετε, υπάρχει το OK κάθε Κυριακή που είναι αναλυτικά η συνταγή γραμμένη, θα τη δείτε. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα υλικά που χρειαζόμαστε. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα ωραίο χοιρινό στη γάστρα με καρότο και κολοκύθα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Χρειαζόμαστε 1 κιλό χοιρινό λαιμό κομμένο σε κομμάτια. Εμένα μου τον έχει κόψει ο κρεοπόλης μου, είναι έτοιμος. 6 κουταλιές ελαιόλαδο, 8 καρότα τα οποία τα έχω καθαρίσει. Χρειαζόμαστε 300 γραμμάρια κολοκύθα, ένα πράσο μόνο το λευκό του μέρος, ένα κρεμμύδι, μία κουταλιά αλεύρι, 150 ml λευκό κρασί. Χρειαζόμαστε 250 ml ζωμό λαχανικών μάτζι, θα δώσει νοστιμιά στη συνταγή μας, 2 κρουαράκια θυμάρι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λοιπόν, εγώ έχω τα καρότα εδώ πέρα και όπως θα δείτε θα αρχίσω σιγά σιγά να τα κόβω σε ροδέλες κατά αυτόν τον τρόπο, όχι πολύ ψηλές αλλά ούτε και πάρα πολύ χοντρές. Κόβουμε λοιπόν εδώ τα καρότα μας σε ροδέλες, είναι αρκετά, είναι 8 καρότα. Συνεχίζω λοιπόν να κόβω και όσο κόβω εγώ τα καρότα μου, πάμε να δούμε μερικές διαφημίσεις, μερικά διαφημιστικά μηνύματα και πίσω εδώ για να βάλουμε το φαγητό στη φωτιά. Δώσε διαφημίσεις. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Εδώ λοιπόν είμαι, έχω κόψει όλα τα καρότα μου, θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χοιρινό στη γάστρα για όσους ήρθαν τώρα στη συχνότητα του Σίγμα. Εδώ έχουμε και την κολοκύθα, την οποία μπορείτε να την αγοράσετε σε κομμάτι, να κόψετε λίγο έξω τη φλούδα της. Εδώ και μετά να την κόψουμε και αυτή σε μικρούς κύβους. Πρώτα σε φέτες, εδώ. Όλα λοιπόν τα υλικά θα μπουν μέσα στη γάστρα, θα τα σοτάρουμε πολύ δυνατά. Μετά θα τα αφαιρέσουμε και θα μπει το κρέας. Βέβαια θα το δείτε αμέσως πώς γίνεται. Κόβω την κολοκύθα σε κύβους. Πρέπει να είναι γενικώς τα λαχανικά μας κομμένα σε ίσα κομμάτια για να έχουν τον ίδιο χρόνο ψησίματος. Αντίστοιχα λοιπόν, όπως σας γράφω και ένα πράσο, αλλά επίτηδες το έχω φέρει ολόκληρο, γιατί στη συγκεκριμένη συνταγή θέλουμε μόνο το λευκό. Γι' αυτό θα σας το δείξω. Κόβουμε εδώ και κρατάμε μόνο το λευκό κομμάτι, το οποίο θα το κόψουμε σε χοντρές ροδέλες περίπου ενός εκατοστού. Βλέπετε πώς το κόβω εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο. Και έχω μία γάστρα σε πολύ δυνατή φωτιά, θα βάλουμε μέσα το ελαιόλαδό μας και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να τσιγαρίσουμε τα λαχανικά μας. Ρίχνουμε λοιπόν 3-4 κουταλιές, 1, 2, 3, 4, βάζουμε να ζεσταθεί full, η επαγωγική μας εστία ζεσταίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ξεκινάμε με τα πράσα και τα καρότα και τα κολοκυθάκια όλα μαζί εδώ και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά με μία ξύλινη κουτάλα. Την έχω εδώ. Να τη. Hop. Τέλεια. Ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε αλατάκι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα τα αφήσουμε λίγο να μαλακώσουν και θα τα βγάλουμε για αρχή σε ένα μπολ, έτσι ώστε να κάνουμε μετά το κρέας μας και να μπουν όλα τα λαχανικά μαζί. Μπορείτε να το βάλετε και στο φούρνο, αλλά μπορείτε όμως, επειδή αυτή είναι μια γαλάστρα, καλά, καμιά φορά είδατε τι ωραία, πώς τα λέμε. Αυτή είναι λοιπόν μια γάστρα, η οποία μπορεί να μείνει πάνω στο μάτι. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά,
και θα αφήσουμε το φαγητό μας να γίνει σιγά σιγά εδώ στη γάστρα μας, στο μάτι. Ανακατεύουμε καλά, θα ρίξουμε φρισκοτριμμένο πιπέρι, θα ρίξουμε λίγο αλατάκι, το οποίο το έχω εδώ. Είναι αρκετά τα λαχανικά, είναι αρκετά, μπορεί να τα ρίξετε και καμιά δύο κουταλιές λαδάκι παραπάνω, έτσι για να έρθει να νοστιμεύσει το φαγητάκι μας. Και ανακατεύουμε πάρα πάρα πολύ καλά, έτσι μέχρι λίγο να υδρώσουν τα λαχανικά μας. Ανακατεύουμε λοιπόν και τώρα ήρθε η ώρα, παίρνουμε το κρεμμύδι, το οποίο όπως θα δείτε το έχω κόψει στη μέση. Είναι πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται να ψιλοκόψετε, πολύ απλά κόβετε σε δύο κομμάτια και μετά ξανά σε δύο, το θέλουμε να είναι μεγάλα κομμάτια και θα μπει και αυτό μαζί με τα λαχανικά. Δεν το βάζω στην αρχή για να μην μαλακώσει πάρα πολύ, γιατί θα έρθει να ψηθεί μαζί με το κρέας. Το ρίχνουμε λοιπόν μέσα, εδώ, ανακατεύουμε καλά καλά και στη συνέχεια αυτά τα λαχανικά, από τη στιγμή που βλέπετε ότι έχουν μαλακώσει, θα έρθουμε να τα βάλουμε σε ένα μπολ, έτσι ώστε μέσα στην γάστρα μας να έρθουμε να φτιάξουμε το κρέας. Τα λαχανικά λοιπόν είναι έτοιμα. Εδώ θα τα ρίξουμε σιγά σιγά στο μπολ μας. Εδώ. Τέλεια, όλα με την κουτάλα αδειάζουμε τη γάστρα μας. Και όπως είναι την ξαναβάζουμε στη φωτιά. Την αφήνουμε πάρα πολύ δυνατή τη φωτιά. Βάζουμε λίγο λάδι και θα αρχίσουμε να βάζουμε σιγά σιγά όλα τα κομμάτια του κρέατος για να τα θωρακίζουμε. Θωρακίζω σημαίνει ότι δίνω χρώμα πάρα πολύ καλό σε όλα τα κομμάτια του κρέατος. Είναι χοιρινός λοιπόν λαιμός, κομμένος βλέπετε σε μικρά κομμάτια. Θέλουμε να πάρει πολύ πολύ καλό χρώμα. Βάζουμε μία στρώση και μετά αρχίζουμε να ανακατεύουμε και βάζουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Τέλεια. Πω να σκουμιές. Σκουπίζουμε λοιπόν τα χεράκια μας και αυτό θα αρχίσει να παίρνει χρώμα. Εντάξει, χρώμα από τη μία πλευρά. Θέλουμε όμως σιγά σιγά με την κουτάλα να το γυρίζουμε. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι. Λίγο φρισκοτριμμένο πιπέρι. Η κουζίνα είναι απλή, να ξέρετε, δεν θέλει πολλά πράγματα. Ακόμα όμως να έχεις ένα ωραίο πιπέρι, ένα ωραίο αλάτι, κάνει τη διαφορά. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε και θα δούμε ότι, θα δείτε ότι από τη μία πλευρά θωρακίζεται και παίρνει χρώμα και αυτό πρέπει να γίνει από όλες. Το έχετε στο πολύ δυνατό το μάτι της κουζίνας σας και έχετε ανοίξει τον απορροφητήρα για να μην μυρίζει η κουζίνα σας. Και εδώ θα σας πω ένα πάρα πολύ βασικό μυστικό. Για να μην μυρίζει η κουζίνα σας, τον απορροφητήρα είναι καλό να τον ανοίγετε 5 λεπτά πριν, έτσι ώστε να αρχίζει να κάνει μια σωστή ροή του αέρα, γιατί την ώρα που βγαίνει ο ατμός και τον ανοίξει εκείνη την ώρα δεν προλαβαίνει να κάνει τη ροή του αέρα για να φύγει εκτός σπιτιού. Γι' αυτό πάντα ο απορροφητήρας κανονικά πρέπει να το ανοίγετε όχι πολύ, 2-3 λεπτά πριν, να γίνεται ο κύκλος του αέρα ο σωστός για να γίνεται η επαγωγή και να φεύγει σωστά ο αέρας έξω από το σπίτι. Βασικά ο αέρας, η τσίκνα και η μυρωδιά. Ανακατεύουμε πάρα πάρα πολύ καλά και σε λίγο θα ρίξουμε εδώ μία κουταλιά αλεύρι, αλλά μέχρι να πάρει χρώμα, έχω χρόνο να πάμε να φτιάξουμε το ζωμό μας. Έχω 250 ml νερό και θα βάλουμε ένα ζωμό λαχανικών μάτζι. Αυτό θα δώσει πραγματική νοστιμιά στο φαγητό. Βάζουμε το νερό μας λοιπόν να βράσει. Παίρνουμε έναν ολόκληρο ζωμό, τον βάζουμε μέσα και με ένα σύρμα θα έρθω να ανακατέψω το ζωμό μου για να λιώσει, γιατί μπορεί να το κάνετε και με ένα κουτάλι. Ανακατεύω καλά λοιπόν. Τον αφήνουμε να βράσει. Βάζουμε και αυτό δυνατά.
Όσο πιο πολύ χρώμα πάρει ο χοιρινός ο λαιμός, τόσο πιο ωραίο θα είναι το φαγητό μας στη γάστρα. Αλήθεια σας το λέω, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Το αφήνουμε λοιπόν να πάρει χρώμα και θα δούμε μετά πώς θα ρίξουμε το αλεύρι μέσα στο κρέας μας. Όπως θα δείτε, το κρέας μου έχει πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα από όλες τις πλευρές και τώρα ήρθε η ώρα να πάρετε ένα κουτάλι κανονικό της σούπας και να ρίξετε μία μεγάλη κουταλιά αλεύρι, η οποία πρέπει να πάει παντού. Θα δείτε ότι θα αρχίσει να ασπρίζει το κρέας και θα πρέπει να το ανακατέψουμε έτσι ώστε το αλεύρι να εξαφανιστεί εντελώς από την κατσαρόλα. Αυτό το αλεύρι τι θα κάνει, θα βοηθήσει στο τέλος να έρθει να χυλώσει και να δέσει πάρα πολύ ωραία η σάλτσα. Ανακατεύουμε λοιπόν καλά, να εξαφανιστεί το λευκό από το κρέας και θα έρθουμε να σβήσουμε με το ζωμό μας, με το κρασί μας, θα βάλουμε και τα λαχανικά και μετά θα το σκεπάσουμε, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα το αφήσουμε να γίνει πραγματικά αυτό που λέω εγώ, λουκουμάκι. Λοιπόν, σβήνουμε το κρασί, εδώ. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Εδώ προσθέτουμε το ζωμό μας. Έτσι. Εδώ. Σιγά σιγά ρίχνουμε τα λαχανικά μας μέσα. Θα ανακατέψουμε όλα. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά τη γάστρα μας. Να πάνε τα λαχανικά και πάνω και κάτω. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά για να έχει χαμηλό βρασμό, δηλαδή στο 3 ή στο 4. Στο 4 καλύτερα. Αναλόγως βέβαια και το πόσο δυνατή είναι η κουζίνα σας. Έτσι. Και επειδή θέλουμε μια ωραία μυρωδιά, έχουμε λίγο θυμάρι, το οποίο θα το βάλετε μέσα στο φαγητό, εδώ. Έτσι. Θα το σκεπάσουμε, που είναι το καπάκι, και θα το αφήσουμε σιγά σιγά να γίνει το φαγητάκι μας. Εδώ το βάζω εγώ στο 4, στο 5, να το, εδώ θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται. Εμείς λοιπόν τώρα θα πάμε να ετοιμαστούμε για να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Ένα γλυκό το οποίο αρέσει σε πάρα πολλούς, είναι το γνωστό μπανόφι. Θα το κάνουμε με κρέμα Φιλαδέλφια, θα κάνουμε την καραμέλα πραγματικά. Είναι, θα έλεγα, λίγο πιο μπελαλίδικο, αλλά θα σας αρέσει πάρα πολύ. Καθαρίζω την κουζίνα μου. Το ένα μου φαγητό γίνεται και πάμε να φτιάξουμε γλυκό κατευθείαν. Να είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, το φαγητό μας βράζει, έχει μυρίσει πολύ ωραία. Σε λίγο θα είναι έτοιμο και ταυτόχρονα έχω ετοιμάσει όλα τα υλικά για να φτιάξουμε μια ξεχωριστή συνταγή, ένα μπανόφι. Είναι αρκετά τα υλικά, αλλά εύκολα, αρκετά ίδια, βούτυρο, άχνη, ζάχαρη, θα το δείτε. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά και να τα γράψουμε. Για την καραμέλα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ανάλατο βούτυρο, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και 400 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα. Τώρα, για το κομμάτι του μπανόφι για την πίτα κάτω χρειαζόμαστε 150 γραμμάρια μπισκότα digestive, τα οποία θα τα θρηματίσουμε. Μία δόση εσπρέσο τάσιμο, είναι μάλιστα και ο διαγωνισμός που τρέχει, θα σας πω αμέσως μετά για το διαγωνισμό. 75 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 3 μεγάλες μπανάνες θα τις ψιλοκόψουμε σε μικρά κομμάτια, 125 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 125 γραμμάρια Φιλαδέλφια και 4 κουταλιές άχνη ζάχαρη. Και για εσάς που θέλετε να βάλετε και μία σάλτσα καραμέλας από πάνω, χρειάζεται 125 γραμμάρια βούτυρο, 125 γραμμάρια καστανή ζάχαρη και 125 γραμμάρια γάλα καρύδας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε τα υλικά μας με την καραμέλα που χρειαζόμαστε, το βούτυρο μαζί με την άχνη ζάχαρη. Θα το βάλουμε σε ένα κατσαρολάκι το οποίο θα το ζεστάνω. Εδώ θα πάρουμε μία μαρίζα, θα βάλουμε το βούτυρο μέσα να αρχίζει να ζεσταίνεται. Εδώ
και θα βάλουμε μέσα και την άχνη ζάχαρη σιγά σιγά και θα αρχίζουμε να ανακατεύουμε. Εδώ. Αρχίζει να λιώνει το βούτυρο και θα δείτε ότι η ζάχαρη θα έρθει να ομογενοποιηθεί με το βούτυρο και μετά σιγά σιγά θα ρίξουμε το ζαχαρούχο γάλα. Αυτό θα αρχίζουμε να το μαγειρεύουμε, να το λιώνουμε σιγά σιγά μέχρι να έρθει να γίνει μια ωραία καραμέλα την οποία θα την αφήσουμε να κρυώσει για να τη χρησιμοποιήσουμε μετά στο γλυκό. Βλέπετε πως λιώνει το βούτυρο με την ζάχαρη εδώ και σιγά σιγά όταν εξαφανιστεί η ζάχαρη μέσα στο βούτυρο, η άχνη, θα ρίξουμε το ζαχαρούχο γάλα και θα το αφήσουμε να λιώνει μέχρι τι γίνεται, επειδή έχει ζάχαρη και το ζαχαρούχο γάλα, θα βράσει και θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία καραμέλα. Θέλει βέβαια το χρόνο του, εδώ. Καλό είναι με μια μαρίζα να το ανακατεύετε συνέχεια. Μπορώ να ανεβάσω και λίγο τη θερμοκρασία και εσείς μπορείτε για να κερδίσετε λίγο χρόνο. Όσο το κάνω να ανοίξουμε και να δούμε λίγο εδώ μέσα με μια πετσέτα με προσοχή να μην καούμε πόσο ωραίο είναι το χοιρινό μας. Για δείτε το εδώ. Βλέπετε. Όπου πως μυρίζει. Έχει αρχίσει. Το κρέας είναι πάρα πολύ μαλακό. Κοιτάξτε εδώ, σχεδόν σπάει. Και τα λαχανικά μας ολόκληρα γίνονται πάρα πολύ ωραία και η σάλτσα μας έχει αρχίσει και δένει. Μέχρι να τελειώσουμε και το γλυκό μας, νομίζω ότι και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Το αφήνω λοιπόν εδώ να γίνεται και προχωράμε. Μόλις αρχίζει και λιώνει καλά το βούτυρο, πάμε και προσθέτουμε μέσα το ζαχαρούχο γάλα. Η μαρίζα χρειάζεται για να καθαρίσετε ωραία το μπολ παντού. Έτσι. Και ερχόμαστε και συνεχίζουμε το ανακάτεμα και θα το αφήσουμε να γίνει μέχρι να πάρει λίγο χρώμα και να γίνει μια πάρα πολύ ωραία καραμέλα. Ανακατεύουμε καλά καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Λοιπόν, αυτό από ένα σημείο και πέρα θέλει προσοχή να μην έχει πολύ δυνατή φωτιά και το ανακατεύουμε με ένα σύρμα και αρχίζει και πίζει και γίνεται σαν καραμέλα. Το ανακατεύουμε πάρα πάρα πολύ καλά και πάμε να ετοιμάσουμε, να το βάλω τώρα στο ένα. Εδώ θα το αφήσω λίγο στην άκρη και θα το συνεχίσω μετά για να κάνουμε μία προετοιμασία με τα μπισκότα μας, τα οποία θα πρέπει να τα βάλετε εδώ στο ξύλο, να τα θρηματίσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Να πάρουμε ένα μαχαίρι για να βρω ένα μαχαιράκι εδώ. Τέλεια. Κατά αυτόν τον τρόπο τα θρηματίζουμε. Αυτό είναι για να φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία τη βάση μας σε ένα τσέρκι για αυτό το γλυκό. Θρηματίζουμε λοιπόν τα μπισκότα μας όλα μαζί, τα βάζετε το ένα πάνω στο άλλο. Έτσι, εδώ. Και τα τοποθετείτε σε ένα μπολ. Είναι πολύ εύκολο. Εδώ μέσα θα χρειαστεί να βάλουμε λιωμένο βούτυρο για να έρθει και να γίνει πολύ ωραίο. Για να το ανακατέψετε καλύτερα, προτιμώ να πάρετε και ένα μπολ. Η αλήθεια είναι λίγο μεγαλύτερο και μάλιστα αν είναι και inox ακόμα καλύτερα. Εδώ για να κρατάει τη θερμοκρασία από το βούτυρο. Βάζουμε μέσα το βούτυρό μας, βλέπετε, θα ανακατέψουμε καλά και για να δώσουμε πάρα πολύ ωραία γεύση στη βάση χρειαζόμαστε μία δόση, για να ανακατεύουμε εδώ την καραμέλα μας, μία δόση εσπρέσο από την αυτόματη μηχανή ροφημάτων Τάσιμο. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε, θα ανακατέψω μετά το βούτυρο με τα μπισκότα. Είναι πολύ απλό, παίρνουμε ένα ποτηράκι και όπως θα δείτε έχουμε εδώ πέρα την κάψουλα, τη βγάζουμε, ανοίγουμε, εδώ. Υπάρχει το ειδικό σύστημα που διαβάζει το barcode, κλείνουμε, είναι το σύστημα το IntelliBlue, το οποίο πατάμε το κουμπί και έτσι έχουμε το τέλειο εσπρέσο. Αυτή τη μηχανή λοιπόν, πάρα πολύ εύκολα μπορείτε να την κερδίσετε, αυτόματη μηχανή ροφημάτων Τάσιμο. Μπορείτε να φτιάξετε εσπρέσο ντε καφεϊνέ, ριστρέτο, Jacobs καπουτσίνο, να φτιάξετε ωραία σοκολάτα,
Cadbury, καφέ, κρέμα, λάκτα φυσικά και μεγάλα μέσα. Όλη αυτή την γκάμα και βασικά τη μηχανή θα την κερδίσετε εάν πάρετε τηλέφωνο στο, για να το βρω εδώ, στο 988-190 ή στείλετε SMS στο 5515 και γράψτε Τάσιμο ή και όχι Τάσιμο και το όνομα τυπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και τέλος του μήνα ένα σημείο θα είναι τυχεροί που θα κερδίσουν αυτή την μηχανή. Βάζω αυτό λοιπόν εδώ λίγο στην άκρη και προχωράω να πάρω τη δόση μου του εσπρέσο, μόλις τελείωσε, τέλεια. Και όπως είναι το ρίχνουμε μέσα στα μπισκότα, εδώ, μαζί με το βούτυρο, έτσι. Και ανακατεύουμε καλά-καλά. Τι γίνεται τώρα, μαζί με το βούτυρο θα έρθει και θα λιώσει τα μπισκότα. Ο καφές θα πάρουν πολύ ωραία γεύση από τον εσπρέσο. Τα λιώνουμε και θα τα στρώσουμε σαν βάση στο τσέρκι μας. Θα το βάλουμε στο ψυγείο για να σφίξει και μετά θα δείτε πώς θα βάλουμε από πάνω την καραμέλα και όλο το υπόλοιπο κομμάτι με τις μπανάνες. Ανακατεύω λοιπόν πάρα πολύ καλά. Εδώ. Έτσι. Και παίρνουμε ένα πιάτο. Αυτά τα ψυχουλάκια εδώ από τα μπισκότα μην πάνε χαμένα. Τα βάζουμε και αυτά μέσα. Παίρνουμε ένα τσέρκι σε ένα πιάτο. Εδώ το στρώνουμε. Και βάζουμε όλο το υλικό μας στη μέση, όπως κάνουμε πολλές φορές το cheesecake. Αλλά εδώ είναι το μπανόφι που γίνεται με, πάλι με κρέμα, αλλά με μπανάνες μέσα και πολύ ωραία καραμέλα που φτιάχνουμε. Απλώνουμε καλά. Παίρνει και ένα ωραίο χρώμα τα μπισκότα από το καφέ μας. Εδώ. Και σε λίγο θα φτιάξουμε και την κρέμα με το Φιλαδέλφια. Θα δείτε ένα πολύ ωραίο και εύκολο γλυκό το οποίο πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Απλώνουμε καλά, να πάει παντού στις άκρες. Θα το δούμε. Και όπως είναι αυτό το βάζουμε στο ψυγείο. Δείτε το πώς έχει γίνει. Το αφήνω για λίγο εκεί μέχρι να συνεχίσουμε λίγο εδώ την καραμέλα μας. Θέλουμε λίγο να πάρει χρώμα. Και όσην ώρα παίρνει χρώμα, θα ξεφλουδίσω τρεις μπανάνες, εδώ, τις οποίες θα πρέπει με ένα μαχαίρι να τις ψιλοκόψω για να μπουν μαζί με την καραμέλα και να πάνε μετά πάνω στη βάση. Εδώ, τρεις μπανάνες λοιπόν, αυτά εδώ τα πετάω και θα αρχίζω να τις ψιλοκόβω, ταυτόχρονα όμως προσέχω εδώ και την καραμέλα μου να μην μου πιάσει. Τέλεια. Τις μπανάνες τις κόβετε στη μέση, ξανά στη μέση και μετά σε μικρά κομμάτια κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Και θα έρθει και θα ανακατευθεί μαζί σε ένα μπολ με την καραμέλα που φτιάχνουμε εδώ στην κατσαρόλα. Πόσο μου αρέσουν οι μπανάνες, ειδικά μαζί με τη γεύση της καραμέλας, είναι πολύ ωραίο. Εδώ. Και εδώ, οι μπανάνες μας λοιπόν είναι έτοιμες. Ανακατεύουμε εδώ την καραμέλα μας. Και αυτό θα το βάλουμε στο ψυγείο για να έρθει να δέσει για να το δούμε μετά. Θα έχετε κάνει χώρο στο ψυγείο για να μπορέσει να μπει μέσα το πιάτο και εδώ ανακατεύουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, όπως θα δείτε αυτό πραγματικά έχει πάρει το χρώμα της καραμέλας, έχει σκουρίνει, έχει αρχίσει και πίζει και γι' αυτό για να το κρυώσουμε θα το βάλουμε σε ένα μπολ, θα το δείτε τώρα εδώ. Το βάζουμε σε ένα μπολ, θα αφήσουμε να κρυώσει εδώ. Τέλεια. Και αυτό μετά μέσα θα ρίξουμε όταν κρυώσει. Θα ρίξουμε μέσα τις μπανάνες και θα πέσει πάνω στη βάση που έχουμε στο ψυγείο. Το αφήνουμε εδώ να κρυώσει, αφήνουμε και στην άκρη τις μπανάνες και πάμε τώρα να δούμε να φτιάξουμε την κρέμα μας. Πώς φτιάχνουμε την κρέμα λοιπόν. Σε ένα μίξερ το έχουμε εδώ, θα βάλετε το σύρμα εδώ και θα χτυπήσετε, όπα, παραλίγο και θα το λέρωνα, δεν το λέρωσα όμως. Λοιπόν, θα βάλουμε
το Φιλαδέλφια, το οποίο είναι 125 γραμμάρια. Αυτή είναι 200 γραμμάρια η συσκευασία. Άρα είναι η μισή και λίγο παραπάνω. Α, δεν θες να κάτσεις. Κάτσε εκεί λοιπόν και θα σε καθαρίσω μετά. Εδώ. Θα βάλουμε λοιπόν λίγο παραπάνω από τη μισή συσκευασία και θα το χτυπήσουμε μαζί εδώ με κρέμα γάλακτος να γίνει μια πάρα πολύ ωραία κρέμα και θα βάλουμε και 4 κουταλιές άχνη ζάχαρη. Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν είναι στην πρίζα δεν λειτουργεί ποτέ το μίξερ, ενώ τώρα θα αρχίσει να λειτουργεί. Ρίχνουμε σιγά σιγά την κρέμα και πρέπει να το αφήσουμε για να έρθει να σφίξει αρκετά αυτή η κρέμα μας. Χτυπάμε καλά και προσθέτουμε μέσα και τις 4 κουταλιές άχνη ζάχαρη, αλλά σιγά σιγά. Εδώ το αφήνουμε να ανακατευθεί μέχρι να έρθει να σφίξει η κρέμα. Όπως θα δείτε η καραμέλα έχει αρχίσει και κρυώνει. Εδώ λοιπόν μέσα θα ρίξουμε τις μπανάνες όλες και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. 3 μπανάνες κομμένες σε κομμάτια και θα πάρετε μία μαρίζα και θα ανακατέψετε πάρα πολύ καλά την μπανάνα μαζί με την καραμέλα, κοιτάξτε, και κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα. Το δούμε εδώ. Αυτό. Ανακατεύουμε λοιπόν μπανάνες και καραμέλα και ταυτόχρονα χτυπάμε την κρέμα μας για να δω λίγο ακόμα και θα είναι έτοιμη. Αυτό το μείγμα λοιπόν καραμέλας και μπανάνας θα το ρίξουμε πάνω από τα μπισκότα που έχουμε βάλει στο τσέρκι. Θα πάω τώρα να το φέρω από το ψυγείο, να σκουπίσω μόνο τα χέρια μου γιατί είναι λερωμένα και νομίζω ότι και η κρέμα μας είναι έτοιμη, άρα το γλυκό μας έρχεται σιγά σιγά και φτάνει και αυτό προς το τέλος του, όπως και το χοιρινό το οποίο ψήνεται. Εδώ. Βλέπετε, ήδη αυτό το βούτυρο έχει πήξει και ερχόμαστε από πάνω και ρίχνουμε τις μπανάνες με την καραμέλα. Αυτό είναι καλό να κάτσει βέβαια λίγο στο ψυγείο. Το απλώνουμε παντού κατά αυτόν τον τρόπο. Για να το δούμε και από πάνω. Εδώ. Βλέπετε μέσα στο τσέρκι. Τέλειο να πάει παντού η καραμέλα. Και όπως είναι εδώ παίρνουμε την κρέμα μας. Μπορείτε να τη βάλετε και με σακούλα ζαχαροπλαστικής. Εμένα στον πανόφι μου αρέσει όπως είναι να παίρνω ένα κουτάλι και να πετάω κουταλιές πάνω και να παίρνει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Δηλαδή εδώ, τσακ, τσακ, βλέπετε κατά αυτόν τον τρόπο και να πηγαίνει ωραία παντού. Εδώ, εδώ. Και μετά θα πάρουμε και τη μαρίζα και θα βάλουμε όλο έτσι να μην πάει καθόλου χαμένο. Πάρω μια μαρίζα μέσα από το σιρτάρι μου, καθαρή. Όλο αυτό λοιπόν τώρα τι κάνουμε, θα το βάλουμε στο ψυγείο για να έρθει να δέσει και η καραμέλα και η κρέμα. Μπορείτε να τα απλώσετε λίγο έτσι ομοιόμορφα. Αυτό. Αν θέλει κάποιος να βάλει πιο πολύ κρέμα μπορεί, εμένα μου δεν μου αρέσει να έχει τόσο πολύ γιατί το μπανόφι είναι η καραμέλα με τις μπανάνες, αυτό είναι το γλυκό. Η κρέμα από πάνω είναι για ομορφιά και είτε μπορούμε να βάλουμε φρούτα είτε το πιο ωραίο, το πιο κλασικό είναι να φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα καραμέλας όταν αυτό θα είναι έτοιμο να τη ρίξουμε από πάνω. Αυτό λοιπόν θα το βάλω τώρα στο ψυγείο
να έρθει να γίνει. Και πάμε στα γρήγορα, μία επανάληψη, τα υλικά που χρειαζόμαστε για την σάλτσα καραμέλας. Είναι όλα από 125 γραμμάρια. 125 γραμμάρια βούτυρο, το έχω εδώ, 125 γραμμάρια καστανή ζάχαρη και 125 γραμμάρια γάλα καρύδας. Θα πάρω μία μικρή κατσαρολίτσα, εδώ, στο μάτι μου, και θα βάλω καταρχήν το βούτυρο να λιώσει μέσα. Να πάρουμε πάλι μία μαρίζα καθαρή. Εδώ. Βάζουμε λοιπόν το βούτυρο να λιώσει. Θα προσθέσουμε μέσα και τη ζάχαρη, θα προσθέσουμε μέσα και το γάλα καρύδας και θα ανακατέψουμε καλά μέχρι αυτό να έρθει να λιώσει και να γίνει μια ωραία σάλτσα καραμέλας η οποία θα πέσει πάνω από το γλυκό το οποίο έχουμε φτιάξει. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να αρχίσουμε να ανακατεύουμε σιγά σιγά να λιώνει το βούτυρο, η ζάχαρη μαζί με το γάλα για να γίνει η ωραία σάλτσα μας. Θα ανακατεύω λοιπόν σε μία μέτρια θερμοκρασία περίπου στο 7, στο 6 για να μην σας καεί η ζάχαρη. Πρέπει να έρθει να γίνει καραμέλα σιγά σιγά. Η σάλτσα καραμέλας μου είναι έτοιμη. Ταυτόχρονα σε τηλεοπτικό χρόνο έχω ήδη πλύνει και κάποια πραγματάκια. Και όπως είμαστε έτοιμοι, κανονικά αυτή η σάλτσα πρέπει λίγο να κρυώσει, αλλά πάμε σιγά σιγά να σερβίρουμε τα φαγητά μας. Και ας ξεκινήσουμε με το φαγητό για να τελειώσουμε με το γλυκό. Παίρνω λοιπόν μία πιατέλα, θα πάρω και μία ωραία κουτάλα με τρύπες, έτσι ώστε να μπορώ να βγάλω το χοιρινό. Χρειάζομαι πετσέτα γιατί νομίζω ότι θα καώ αλλιώς. Το έχω ελέγξει κιόλας αρκετές φορές, όπου λουκούμι είναι. Λοιπόν, αυτό όπως είναι εδώ με την κουτάλα, σε μία πιατέλα για το κέντρο του τραπεζιού, θα πάρετε και θα βάλετε πολύ ωραία εδώ. Λουκούμι. Έτσι, να πάρετε από όλα τα λαχανικά και από κάτω και θα πάρετε φυσικά και σαλτσούλα. Βλέπετε και τα καροτάκια και το πράσο έχουν βράσει πολύ ωραία. Παίρνουμε και κομμάτια κρέας. Έτσι, εδώ. Okay, okay, okay. Και πολλές φορές εγώ λέω καμιά φορά τη σάλτσα μου αρέσει να τη βάζω και ξεχωριστά σε μια σοσιέρα στο κέντρο του τραπεζιού και όποιος θέλει μπορεί να πάρει. Μην ξεχνάτε λοιπόν τον διαγωνισμό μας, ο οποίος στο 988-190 μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να πείτε στην τηλεφωνήτρια το ονοματεπώνυμό σας για να πάρετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας που θα κερδίσετε μία αυτόματη μηχανή ροφημάτων τάσιμο για να φτιάχνετε τον καφέ σας, τη σοκολάτα σας, το τσάι σας. Αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 5515, να γράψετε τάσιμο και το ονοματεπώνυμό σας και στο τέλος του μήνα μπορεί να είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσετε αυτή την αυτόματη μηχανή ροφημάτων τάσιμο. Πριν βγάλω το γλυκό, μαζί με το φαγητό νομίζω ότι αξίζει, ειδικώς με αυτό το κρέας το χοιρινό, μία κόκα-κόλα να δροσιστώ και να πάμε να βγάλουμε το μπανόφι από το τσέρκι και να σας δείξω πως με ένα πιρούνι μπορείτε να βάλετε λίγη από την σάλτσα καραμέλα που έχουμε φτιάξει. Να βρω και το ανοιχτήρι μου εδώ για να πιω την κόκα-κόλα στην υγειά σας. Για πάμε στο ψυγείο, για πάμε να δούμε. Εδώ είμαστε. Να το μπανόφι μου. Κανονικά θέλει αρκετή ώρα στο ψυγείο λίγο να δέσει, νομίζω όμως ότι θα καταφέρω λογικά να το βγάλω. Εδώ. Να το. Θα πέσει λίγο γιατί είναι αλήθεια δεν έχει προλάβει να δέσει πάρα πολύ και είναι και λογικό. Και με το πιρούνι όμως θα έρθουμε από πάνω να του βάλουμε την σάλτσα του. Κοιτάξτε. Εδώ. Έτσι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, ίσα λίγο εδώ και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μπανόφι, το αφήστε λίγο περισσότερη ώρα στο ψυγείο. Αυτές λοιπόν ήταν οι δύο συνταγές μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσαν πολύ. Να είστε καλά, γεια σας!
We'll be right back.